Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για ακόμη μια φορά ο κύριος Πέτσας πιάνεται ανιστόρητος, γιατί ακριβώς προσπαθεί να ταυτίσει τον κομμουνισμό με τον φασισμό, ενώ είναι γνωστό ότι οι κομμουνιστές, ο κόκκινος στρατός, συνέτρεψε τον φασισμό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής ο φασισμός είναι παιδί του συστήματός σας, ο εκτελεστικός του βραχιώνας. Ο εκτελεστικός του βραχιών. Κατάλαβα πολύ καλά την αντιδραστική θεωρία των δύο άκρων. Επαναλάβατε που είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, και σήμερα παρακολουθούμε ένα ακόμη επεισόδιο του σύριαλ συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών. Συγκάλυψη δηλαδή των αιτιών και των υπευθύνων. Βεβαίως η κυβερνητική πλειοψηφία από την πρώτη στιγμή πόνταρε στο ανθρώπινο λάθος. Άλλωστε αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Κάθε φορά, σε κάθε έγκλημα, το ανθρώπινο λάθος υπάρχει. Και το 2017, στο Άνδεδρο, το ανθρώπινο λάθος έφταιγε. Και βεβαίως και στην Εξεταστική Επιτροπή, με ένα προεδρείο που υποδάβιζε την ένταση, έγινε επιλεκτική αξιοποίηση των μαρτύρων. Για παράδειγμα, από τις επιτροπές εμπειρογνωμών, τις τρεις που συστάθηκαν, κάλεσε η πλειοψηφία μόνο τη μία και όχι την Επιτροπή Υπερογνωμών που έβαλε το δικαστήριο αλλά και οι οικογένειες των θυμάτων. Και βεβαίως δεν μελετήσαμε καθόλου, δεν συζητήσαμε καθόλου, δεν ερευνήσαμε καθόλου την έκρηξη και τον μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος. Βεβαίως ως ΚΚΕ δεν είχαμε αυταπάτες. Και δεν είχαμε αυταπάτες βεβαίως γιατί είναι δοσμένος ο αρνητικός σχετισμός δύναμης σε αυτές τις επιτροπές, και στις εξεταστικές και στις προανακριτικές. Και από αυτή την άποψη, η πρόταση που καταθέτει το ΚΚΕ για τροποποίηση το επόμενο διάστημα είναι οι επιτροπές και οι προανακριτικές, αλλά και οι εξεταστικές, να συγκροτούν χωρίς πλειοψηφία κανενός κόμματος, απόλυτη πλειοψηφία. Να συγκροτούν χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία κανενός κόμματος, για να μπορεί ακριβώς να μην είναι κανένα κόμμα αυτό το οποίο να παρεμποδίζει τη λειτουργία αυτών των επιτροπών. Παρ' όλα αυτά, βγήκαν πολύ χρήσιμα στοιχεία. Φωτίστηκαν δηλαδή οι αιτίες και οι υπεύθυνοι. Φωτίστηκαν το γεγονός ότι μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Είχαμε ένα αποδεκατισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Από 2.500 που προβλέπει το οργανόγραμμα του ΟΣΕ ήταν μόνο 800. Με εντατικοποίηση της εργασίας, με εκπτώσεις στην εκπαίδευση και στην πρακτική άσκηση, και κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει διαχρονικά το τι μεταφέρουν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Κανείς. Αν μεταφέρουν πραγματικά αυτά που λένε οι φορτωτικές. Και αυτό φάνηκε κατά καιρούς με τα διάφορα μαύρα βαγόνια τα οποία κυκλοφορούσαν ή κυκλοφορούν στο σιδηρόδρομο. Γι' αυτό υπάρχουν και διάφορες εκτιμήσεις, δημοσιεύματα ότι μπορεί να μετέφερε πυρομαχικά, εκρηκτικά ή διαλύτες. Τέταρτο στοιχείο, το οποίο βγήκε μέσα από την Επιτροπή, ότι η διάσπαση του ενιαίου ΟΣΕ και οι ανταγωνιστικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν με τις θυγατρικές του εταιρείες αποτέλεσαν παράγοντα που οδήγησε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με την ιδιωτικοποίηση τρεν ΟΣΕ και επί της ουσίας την ολοκλήρωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, που αποτελεί και τον πέμπτο παράγοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου δικτύου, το διευρωπαϊκό δίκτυο, όπου επί της ουσίας επιδιώκει να αυξηθεί η χωρητικότητα των βαγονιών, των τρένων που κυκλοφορούν, οι ταχύτητες να μεγαλώσουν για να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των εμπορευματικών των εμπορευμάτων. Άρα δηλαδή όλα αυτά τα σχέδια τα οποία προωθεί και δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετούν τη διασφάλιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Και από αυτή την άποψη το σύνθημα το οποίο ακούστηκε μετά το έγκλημα στα Τέμπη, τα κέρδη μας, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, είναι ένα σύνθημα το οποίο βγήκε και μέσα από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Χάρη σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή ως ΚΚΕ καταλήξαμε σε ποινικές ευθύνες, όχι μόνο πολιτικές, γιατί υπάρχουν ενδείξεις και αποχρώσεις για δύο κακουργήματα, για πράξεις και παραλήψεις, για παράβαση καθήκοντος και για το έγκλημα της συγκάλυψης του χώρου με ευθύνη του κύριου Τριαντόπουλου και όχι μόνο.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και προτείνω με αυτές οι ευθύνες να ξεκινήσουν οι κακουργηματικές για όλους τους υπουργούς μεταφορών της τελευταίας 15ετίας, δηλαδή από τον ΡΕΠΑ, όπου με τον νόμο 3891 του 2010 μείωσε κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό και πρόθεσε και στα υπόλοιπα ζητήματα. Από αυτήν την άποψη, κύριε Βορύδη, και εσείς συμπεριλαμβάνεστε σε αυτό. Γιατί ακριβώς δεν είναι ένα στιγμίο γεγονός. Η υπόθεση έκθεση σε κίνδυνο και η διατάραξη των συγκοινωνιών είναι μια συνεχόμενη πράξη που οδήγησε στο έγκλημα. Άρα, συμπεριλαμβάνεστε και εσείς και δεύτερον, επί δικές σας θητεία, να σας θυμίσω πολύ καλά, παρότι ήταν ολιγόμενοι, τρέχανε τρεις συμβάσεις για έργα ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, οι οποίες έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν γίνετε εσείς υπουργός, το 2010. Και ούτε στις δικές σας, για το GSMR και για το ETCM. Και για τους σειρμούς και για τις γραμμές. Και όμως ούτε στη δική σας περίοδο αυτές ολοκληρώθηκαν, δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες ούτε μέχρι τώρα. Από αυτή την άποψη λοιπόν οι όλοι οι ισχυρισμοί οι οποίοι ακούστηκαν εδώ, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα η εξεταστική παροδία, η Νέα Αριστερά για εξεταστική ντροπή, είναι, προσπαθούν ακριβώς να ξεπίνουν τις δικές τους ευθύνες, αλλά και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν πλυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ακριβώς δεν το ακούσατε στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα κυκλοφορούν τρένα χωρίς να έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές πυρασφάλειας, για παράδειγμα. Δεν ακούσατε το διευθύνοντα σύμβουλο, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της τρενοσύνης, που έλεγε ότι αν αλλάζαμε τις προδιαγραφές με βάση τα έπρεπε το 95% των σειρμών να τα αποσύρουμε. Και στο όνομα του κόστους θυσιάσαμε την προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πυρασφάλεια. Αυτό δεν το ακούσατε πρώτη φορά, τα ακούτε. Δεν ακούσατε για παράδειγμα ή δεν διαβάσατε τις εκτιμήσεις και τις εκθέσεις της ίδιας Επιτροπής για να πετρίτη. Ότι παρέλαβε το 2018 η ΓΙΟΣΕ το σύστημα ATCS για τους σειρμούς, αυτό της αυτόματης πέδησης, και το οποίο δεν ήταν λειτουργικό. Την ώρα που το παρέλαβε, το χαρακτήρισε μη λειτουργικό. Και από τότε εκκρεμεί να γίνει νέα σύμβαση, από το 2018 νέα σύμβαση, για να μπορέσει να γίνει λειτουργικό το σύστημα ATCS. Και τι έκανε τότε η κυβέρνηση του 2018 και ο υπουργός ο κ. Σπύρτζης, που παρέδωσε μια ελαττωματική σύμβαση για ένα πολύ σημαντικό σύστημα. Δεν διακούσατε, δεν διαβάσατε αυτό που λέει η Επιτροπή πάλι του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι η ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έγινε κατ' εντολή της Κομισιόν το 2016, το 1996, τι ήταν πεδίο προνομιακό για να ασκούν δικαιοδοσία οι διάφοροι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί που σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις έργων υποδομών και προμηθειών. Θα μου πει, σας κάνει εντύπωση? Όχι. Εσείς ψηφίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι πριν του ΚΚΕ ότι τα λόμπι, δηλαδή οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν στοιχείο αναζωογόνησης της δημοκρατίας. Και θα σας έκανε εντύπωση που η ΕΡΓΟΣΕ λιμένεται από τέτοιου είδους λόμπι και λομπίστες διαφόρων εταιριών? Ή δεν μάθατε και δεν διαβάσατε γιατί ακριβώς καμία σύμβαση δεν ολοκληρώνονταν? Πάλι στη σελίδα 205 της Επιτροπής για να πετρίτη. Ότι τα σιδηροδρομικά έργα αποτελούσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών και προμηθευτών. Οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές από τμήμα σε τμήμα με τη συνέπεια συμβατότητας μεταξύ τμήματων ενός ενίου κατά τα άλλα έργου, για να εξυπηρετηθούν και οι τρεις ανταγωνιστικές εταιρείες. Και από αυτή την άποψη, βεβαίως, ξεπλένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την εικόνα, ξεπλένουν τις ευθύνες των κυβερνήσεων τους, του ΡΕΠΑ, του Χρυσοχοίδη με την 717 που αποτέλεσε σύμβαση σκάνδαλο, γιατί υπήρχαν αντιφατικοί όροι μέσα και αντιφατικές τεχνολογίες και κάποιες είχαν αποσυρθεί από το εμπόριο. Δεν υπήρχαν. Και όμως αυτή την 717 ο κύριος Σπίτης συνέχισε να την προσπαθεί να την υλοποιήσει, η οποία ήταν αντιφατική, είχε όλα αυτά τα χίλια εμμύρια προβλήματα με την ασυμβατότητα και οι καθυστερήσεις οι οποίες υπήρχαν στην πληρωματική σύμβαση. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν υπήρξε για παράδειγμα την εποχή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο σιδηρόδρομος δεν υπήρχε η φωτοσήμανση.
Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, γι' αυτό υπήρχε 7-17 για να αποκατασταθούν αυτά. Γιατί βέβαια στο ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας που είναι στο 13% της Ευρωπαϊκής Ένωσης του δικτύου δεν υπάρχει. Αλλά τα υπόλοιπα απλά συστήματα της φωτοσήμανσης που στις άλλες χώρες υπάρχουν στην Ελλάδα, πώς κυκλοφορούσαν τα τρένα. Τόσα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, δεν λέω για τα αναπτυγμένα συστήματα. Με ποια λογική δεν έχουν ευθύνες λοιπόν όλοι αυτοί? Δεν έχουν ευθύνες που παρότι δεν υπήρχαν τα συστήματα αυτά, έβγαιναν και κάνανε δηλώσεις ότι το τρένο θα φτάσει σε 3 ώρες στη Θεσσαλονίκη, κύριο Σπύρτζης. Πού βασιζόταν ότι το τρένο θα φτάσει σε 3 ώρες, χωρίς να έχουν αποκατασταθεί όλα αυτά τα θέματα? Ή για την ιδιωτικοποίηση της Τρανοσέ. Αλήθεια την πουλήσετε, ήταν όπως είπε ο κύριος Χαρίτσης, προβληματική εταιρεία και ζημιογονά? Τι λέτε, κερδοφόρα ήταν η Τρανοσέ. Και μάλιστα είχε και αποθεματικό. Και ο ίδιος ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Τρανοσέ μας είπε ότι ένα κομμάτι του αποθεματικού το έδωσε στον ΟΣΕΟΣ χρέη που είχε, για να μην τα πάρουν, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, για να μην τα πάρουν οι Ιταλοί. Και πουλήσαν μια κερδοφόρα εταιρεία, τη μοναδική εταιρεία, το αποκλειστικό μονοπόλιο σε επιβατικές μεταφορές και στις εμπορικές, για 45 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντάς τους ταυτόχρονα 50 εκατομμύρια ευρώ από την άλλη τσέπη για τις άγονες γραμμές. Σοβαρά. Αναγκαστήκατε γιατί ήταν... Όχι, ίσα ίσα αυτό επέβαλε η πολιτική απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και βεβαίως, να ολοκληρώσω με μία ακόμη κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, δύο. Και προκαλεί εντύπωση. Αναφέρθηκε και ο κύριος Βορύδης στην πρόταση του κύριου Ανδρουλάκη. Να επανέλθουμε, λέει, σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για την οικονομική ζημιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργήσουμε αυτή την προϋπόθεση και με αυτή τη λογική, αξιοποιώντας το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, τη νέα προκαταρχική επιτροπή. Δηλαδή είναι πολύ πίσω από αυτό που ετούνται ήδη οι συγγενείς των θυμάτων για κακουργηματικές πράξεις για το θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Και από αυτή την άποψη ο κουρνιαχτός, ο οποίος σηκώνεται και τα κροκοδίλια δάκρυα για να προσπεράσουμε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, είτε με τις διάφορες σκέψεις συνταγματολόγων, είτε με τη λαϊκή πρωτοβουλία που ξαφνικά το θυμήθηκε τώρα η Νέα Αριστερά, ενώ την πρόταση νόμου του ΚΚΕ που υπέγραφε 530 σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα δεκάδες για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, τότε είστε στην κυβέρνηση και την πετάξετε στον κάλεσμα των αχρήστων, εκ των υστέρων. Και πώς θα γίνει λοιπόν αυτό όταν εμείς ζητήσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση? Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Όταν εμείς το ΚΚΕ ζήτησε συνταγματική αναθεώρηση στην κατάργηση του άρθρου 86, τι είπατε τότε? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ, καμία, κανένα πείραγμα. Να παραμείνει. Και τώρα τι έρχεστε και λέτε? Τι πουλάτε? Δεν ξέρετε ότι η πλειοψηφία θα αποφασίσει αν θα διωχτεί όποιος υπουργός είναι η πρώην? Και συνάδελφε. Και αυτό είναι και με τις δικές σας ψήφους. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, σε μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ξέρω, είναι πιεσμένο. Σεβαστείτε μόνο το χρόνο. Και το σέβομαι απόλυτα και θα ολοκληρώσω ένα λεπτό. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, το τελευταίο που θα πω είναι ότι το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Και να οι πραγματικές αιτίες του εγκλήματος να φωτιστούν ακόμη περισσότερο και να καταλογιστούν οι ευθύνες και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να μην υπάρξουν άλλα τέμπη, αλλά και να δικαιωθούν και οι νεκροί. Και αυτός που θα είναι καταλήτης σε αυτή την εξέλιξη είναι ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας. Φάνηκε από τις μεγάλες κινητοποίησεις στις 28 Φλεβάρι, στον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη. Έτσι λοιπόν ο λαϊκός παράγοντας θα αποτελέσει τη θριαλίδα, ώστε όλες οι προσπάθειες συγκάλυψης και κουκουλώματος να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα.